Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Είμαστε συνδεμένοι φυσικά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Η Αγγελική Στόγια είναι κοντά σας μέχρι και τη μία για να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε Ελλάδα και κόσμο. Και θα ξεκινήσουμε μία δυσάρεστη είδηση δυστυχώς την εβδομάδα μας. Έφυγε από τη ζωή ο Λόρενς της Αραβίας, ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός Πίτερ Οτούλ, σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή. Ήταν μακροχρόνια τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο Πίτερ Οτούλ. Την τραγική είδηση ανακοίνωσε ο ατζέντης του. Να σας πω ότι εδώ και αρκετούς μήνες ο Πίτερ Οτούλ νοσηλευόταν στο Wellington Hospital στο Λονδίνο. Οι καταχρήσεις επιβάρυναν την υγεία του ηθοποιού και τη δεκαετία του 70 έφτασε ξανά κοντά στο θάνατο, ενώ του αφαιρέθηκε μεγάλο μέρος του στομάχου καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός ο Πίτερ Οτούλ μέσα από την κινηματογραφική έτσι επιτυχία που σημείωσε η ταινία Λόρενς της Αραβίας. Στην καριέρα του τιμήθηκε με πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων 4 χρυσές σφαίρες, ένα βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ένα βραβείο Emmy και ένα τιμητικό βραβείο Oscar το 2003 για το συνολικό του έργο. Παρότι είχε προταθεί 8 φορές για Oscar, ο Πίτερ Οτούλ δεν κατάφερε ποτέ να το κερδίσει. Ήταν ίσως ο μοναδικός από τους Βρετανούς ηθοποιούς της γενιάς του που είχαν ως κέντρο των θεατρικών εμφανίσεών του στο Λονδίνο. Σύμφωνα με την εφημερίδα του Λονδίνου τώρα, την Daily Mail, του προσφέρθηκε ο τίτλος του υπότη του υπότη επιτιμή το 1987, όμως αυτός αρνήθηκε εξαιτίας προσωπικών και πολιτικών πεπιθήσεων. Ο Πίτερ Οτούλ είχε παντρευτεί με την ηθοποιό Σαν Φίλιπς, είχε αποκτήσει 2 κόρες, ενώ σε ηλικία 50 ετών έγινε και πάλι πατέρας. Για τρίτη φορά, αποκτώντας έναν γιο από το μοντέλο Karen Brown. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε στον Πίτερ Οτούλ. Βλέπουμε έτσι και στην οθόνη μας αυτή τη στιγμή τον ηθοποιό στις ταινίες που τον γνωρίσαμε. Τα μάτια του και είναι αυτά που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Η αλήθεια είναι γιατί αυτό το χρώμα, αυτή η έκφραση και αυτά που έβγαζαν τα μάτια του πραγματικά. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή αν υπάρχει κάποιος άλλος ηθοποιός που να έχει τόσο εκφραστικά μάτια όπως ο Πίτερ Οτούλ. Θα αλλάξουμε θέμα και να πάμε στον Καναδά. Χιονοθύελλα πλήττει τον Καναδά από την Κυριακή, από χθες, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία και στις μετακινήσεις στο Οντάριο. Να σας πω ότι πάρα πολλά σπίτια δεν έχουν ρεύμα. Στο Κεμπέκ χαρακτηριστικά, η επιχείρηση ηλεκτρισμού ανακοίνωσε ότι εκατοντάδες έτσι νοικοκυριά σπίτια δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Χιονοστιβάδες και πάρα πολλά τροχαία έγιναν αιτία να αποκλειστούν κεντρικά σημεία οδικών αρτηριών. Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κεμπέκ ανέφεραν ότι δύσκολες είναι οι συνθήκες που επικρατούν στον αυτοκινητόδρομο. Θέλει λίγο προσοχή. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στον Καναδά. Και εμείς θα πάμε λίγο στα της Ελλάδας. Τι γίνεται με την εθαλομύχλη και ποια είναι τα μέτρα που οι αρμόδιες αρχές έτσι συνιστούν να πάρει το κάθε σπίτι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε στην καρδιά του χειμώνα. Έχουν έρθει τα κρύα, η θερμοκρασία έχει πέσει και την έχουμε αισθανθεί και εμείς. Και ο πιο οικονομικός, αν θέλετε, τρόπος για να ζεσταθούμε και να κάνουμε και οικονομία από το να ανάβουμε συνέχεια τα καλοριφέρ είναι να ανάψουμε το τζάκι. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα οι αρμόδιες υπηρεσίες να κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου, διότι έχει δημιουργηθεί μια εθελομύχλη στην Αττική που προκαλείται από αυτήν την υπερβολική χρήση τζακιών. Περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα και όλο το ρεπορτάζ έχει ο Βασίλης Ζέρβας από το ζούγκλα.gr. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται με την εθελομύχλη, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει απασχολήσει και την πολιτεία πια το θέμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο υπήρξε μια έτσι κοινή ανακοίνωση από τα Υπουργεία Υγείας και Περιβάλλοντος που για πρώτη φορά είδαμε. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία. Αυτό δεν έχει συμβεί και πέρυσι. Όχι, δεν είχαν πει περιορίστε τη χρήση των τζακιών. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος το Σάββατο, λέγοντας, μάλλον συστήνοντας στους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση των τζακιών στο σπίτι. Μάλιστα. Αυτό γιατί συνέβη, γιατί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, λόγω της υγρασίας και του κρύου,
θα υπήρχε αυξημένη μάλλον ατμοσφαιρική ρύπανση στην πρωτεύουσα εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό λοιπόν υπήρχε μια πρώτη έκκληση από τα δύο αρμόδια υπουργεία. Πρέπει να πούμε όμως ότι αρκετές μέρες νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Ναι. Μανιάτης, είχε πει ότι ετοιμάζεται μια υπουργική απόφαση, ναι, σύμφωνα με την οποία θα υπάρχει δωρεάν παροχή ρεύματος σε συγκεκριμένα νοικοκυριά τις ημέρες που το φαινόμενο αυτό της εθελομύχλησης... Σε νοικοκυριά τα οποία δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς τους και τους έχει... Έτσι. Ναι, για όσοι έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο. Στο κοινωνικό τιμολόγιο. Έτσι. Έτσι, όσοι λοιπόν είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο, με βάση μια υπουργική απόφαση η οποία θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια των ημερών που θα υπάρχει αυξημένη έτσι, ρύπανση εξαιτίας της εθελομύχλης, θα έχουν τα νοικοκυριά αυτά ρεύμα δωρεάν. Και ζήτησαν λόγο, για να δηλαδή μπορούν... από την απόφαση που έβγαλε, την ανακοίνωση μάλλον που εξέδωσε το Υπουργείο. Ναι. Είπαν στους καταναλωτές να μειώσουν τη χρήση τζακιών. Συγγνώμη. Τους έκαναν έκκληση δηλαδή να μειώσουν τη χρήση τζακιών. Ναι, ναι, ναι. Είπαν ουσιαστικά ότι όσο μπορείτε μην ανάβετε τα τζάκια. Από την άλλη, τα νοικοκυριά λένε εντάξει, θα μην ανάψουμε τα τζάκια και πώς θα ζεσταθούμε, αφού άμα ανάψουμε ρεύμα. Πώς θα ζεσταθούμε, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε. Βλέπουμε ότι πετρέλαιο φέτος δεν έχουν πετρέλαιο βάλει αρκετή. Δεν υπάρχει, δεν το συζητάμε. Τώρα οι περισσότερες πολυκατοικίες ούτε καν έχουν βάλει. Ούτε καν έχουν βάλει. Επομένως και ο πιο οικονομικός, αν θέλεις, τρόπος για να ζεσταθεί μια οικογένεια είναι να χρησιμοποιήσει το τζάκι. Ναι. Από την άλλη, εντάξει, και ούτε τα ξύλα εδώ που τα λέμε είναι και αρκετά φτηνά για να τα αγοράσει κάποιος, σωστό, αλλά είναι πιο φτηνά από το να αγοράσει πετρέλαιο. Αυτό η αλήθεια είναι. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον, δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει, να δούμε τι θα γίνει, γιατί από εδώ και πέρα, Βασίλη, η θερμοκρασία όλο ένα και θα πέφτει. Σωστά, επομένως, ο κόσμος θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ζεσταίνεται. Ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν, το ρεύμα είναι ακριβό, τώρα το πετρέλαιο είναι ακριβό, αλλά η πιο φτηνή λύση από όλα αυτά είναι το να ανάψει κάποιος το τζάκι του. Ναι, και γι' αυτό λοιπόν το Υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζεται να υπογράψει αυτή την υπουργική απόφαση για να υπάρχει δωρεάν παροχή ρεύματος στις ημέρες που η εθελομύχλη θα καλύπτει τον ουρανό της πρωτεύουσας. Έτσι. Θα τα δούμε στην πορεία, αν και νομίζω ότι αυτό, όπως λέει και ο λαός που είναι σοφός. Πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, λέει, έτσι, κανονικά. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι πρέπει να γίνει πρώτα για να πάρουν μέτρα. Θα μπορούσαν να το έχουν εφαρμόσει, να έχουν πάρει τις αποφάσεις αυτές εδώ και καιρό. Ήταν γνωστό ότι το πρόβλημα της εθελομύχλης θα είναι έντονο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Όλοι γνώριζαν ότι τα τζάκια θα καίνε περισσότερο από ό,τι καίνε και καλοριφέρ και ηλεκτρικές συσκευές. Όμως περίμεναν να έρθει Δεκέμβρη για να ξεκινήσουν να θυμηθούν πότε θα βγάλουν εδώ υπομονή. Θα είμαστε για να το παρακολουθήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Να αλλάξουμε όμως και να πάμε σε έναν τραγικό χαμό ενός έμπειρου σέρφερ. Την περασμένη Κυριακή έχασε τη ζωή του προσπαθώντας έτσι να κάνει το αγαπημένο του σπορ. Αψήφισε τα πολλά μποφόρ, 8-9 μποφόρ, δεν ξέρω πόσο ακριβώς είχε, μπήκε μέσα στη θάλασσα. Τον είδανε κάποιοι έτσι, φίλοι του έξω, εντοπίσαν το λιμενικό, από την άλλη όμως το λιμενικό άργησε να πάει και ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι μια καταγγελία που μας έφτασε χθες εδώ στο zoogla.gr από έναν άνθρωπο ο οποίος έβλεπε τον 43χρονο να παλεύει με τα κύματα για 2-2,5 ώρες την περασμένη Τετάρτη, τον Νίκο Λέτσιο, ο οποίος είχε πάει εκεί στην Αρτέμιδα για να κάνει το αγαπημένο του σπορ. Τον έβλεπε λοιπόν να παλεύει με τα κύματα, όπως ο ίδιος μας κατήγγειλε, ενημέρωσε το λιμενικό ότι κάποιος κινδυνεύει, όμως το λιμενικό από την πλευρά του έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία λέει ότι δεν ενημερώθηκε την Τετάρτη, αλλά την Πέμπτη. Αυτό όμως, σύμφωνα με την καταγγελία του ανθρώπου που μας πήρε εδώ στο zoogla.gr, του κυρίου Δημήτρη Κοντζιά, δεν ισχύει. Υπήρχε καταγγελία δική του, συγκεκριμένη στο λιμενικό, ζητούσε βοήθεια. Το λιμενικό δεν την αξιολόγησε προφανώς σωστά. Δεν έγιναν γρήγορα οι έρευνες που πρέπει να γίνουν, με αποτέλεσμα ο 43χρονος να εντοπιστεί νεκρός σε μια βραχώδη περιοχή. Ο οποίος είχε και οικογένεια, σωστά. Ναι, δεν ήταν παντρεμένος, έχει δύο αδέλφια, ζούσε στο Ζωγράφου και είχε και εμπειρία και πολύ μεγάλη αγάπη και για τη θάλασσα και για το βουνό, ήταν λάτρης των extreme sports.
Τώρα, εντάξει, εμείς η αλήθεια σταθούμε είναι... στο ότι έφυγε μία ζωή, Βασίλη. Έτσι είναι. Τώρα να ψάχνουμε να βρούμε αν το λιμενικό ενημερώθηκε έγκαιρα ή όχι, δεν έχει και νόημα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σε αυτό το σημείο. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Εμείς θα πάμε τώρα στο πόθεν έσχες, διότι το πόθεν έσχες των πολιτικών σήμερα βγαίνει στην δημοσιότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει όχι μόνο τους πολιτικούς, αλλά και τον κόσμο, διότι ο κόσμος θέλει, οι πολίτες θέλουν πάρα πολύ να μάθουν το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων αυτής της χώρας. Έχουμε και ανακοίνωση από τη Βουλή, αλλά έχουμε και τον Λαύρο Παναγιώτου, ο οποίος είναι ειδικός στα θέματα της Βουλής. Να του πω μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Να μάθει ο κόσμος ότι οι βουλευτές μας δεν πεινάνε, οπότε να μην ανησυχεί. Δεν πρόκειται να πεθάνουν της πείνας οι βουλευτές μας. Έχουν βέβαια κάποια θεματάκια, βλέπουμε φέτος. Είναι μειωμένα τα, αν μη τι άλλο, το ρευστό που διέθεταν τα προηγούμενα χρόνια στις τράπεζες. Είναι. Δεν έχει τόσο πολλά χρήματα πλέον ο βουλευτικός κόσμος. Να τα δούμε σιγά σιγά. Πάμε. Λοιπόν, δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το οικονομικό έτος αυτό είναι 2012 με χρήση 2011. Έχουν υποβάλει συνολικά 694 υπόχρεοι. Είναι πρωθυπουργοί, τέως πρωθυπουργοί, υπουργοί, υφυπουργοί, εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, υπουργοί, τέως υφυπουργοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές, τέως βουλευτές, ευρωβουλευτές, υπεύθυνοι οικονομικών και των κομμάτων και υπεύθυνοι οικονομικών των κομμάτων. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε 694 δηλώσεις. Και προσπαθούμε τώρα να βγάλουμε άκρη από αυτές τις δηλώσεις. Άντε, να βγάλεις άκρη, Λάμπρο. Ναι. Ξεκινάμε με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, εντάξει, καλό κουμπόδεμα έχει και αυτός. Και κοταραχτυπιέται με τον Βενιζέλο, ποιος είναι ο πιο πλούσιος. Ο Βενιζέλος έχει και αυτός καλά χρήματα, πάρα πολύ καλά. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, Άτζη, εμφανίζει εισοδήματα ύψους 98.000 ευρώ, είναι από την βουλευτική του αποζημίωση. Και 28.329 από άλλες πηγές. Ενώ θα πω εγώ ότι δεν μου ακούγονται και πολλά. Για να σου δώσουμε κανένα δισεκατομμύριο. Τα 99.000 ευρώ όμως σήμερα είναι σαν 300.000 ευρώ μετά την κρίση. Σωστά. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Γιατί τώρα αγοράζεις τρία σπίτια. Παλιά ούτε ένα δεν έπαιρνες. Σωστά. Τρία σπίτια να τα βρεις τιμή ευκαιρίας, γιατί οι εξώσεις πάνε, έρχονται πίσω η μία πίσω από την άλλη. Αυτό εννοώ. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά για έναν πρωθυπουργό. Από αυτή την άποψη το λέω, διότι κάποιος θα περίμενε να ακούσει πολύ περισσότερα χρήματα. Εντάξει, τις προηγούμενα χρόνια ήταν γύρω στα 120-130.000 ευρώ ήταν. Δηλαδή είναι κατά 30-40 μειωμένα. Η σύζυγός του Γεωργία εμφανίζει εισοδήματα 52.000 ευρώ. Άρα λοιπόν τα συνολικά εισοδήματα της οικογένειας Σαμαρά για το οικονομικό του 2011 ήταν σε 180.000 ευρώ. Εντάξει. Δύο λευκά τα χρόνια, το έχουν και πολλά έξοδα βέβαια οι άνθρωποι. Σωστά. Η ακίνητη περιουσία της οικογένειας Σαμαρά δεν παρουσίασε μεταβολές, καθώς παραμένουν τα 13 ακίνητα που είχαν, 6 στο όνομα του πρωθυπουργού και 7 στο όνομα της σύζυγου του. Ο Αντώνης Σαμαράς διαθέτει επίσης το 50% δύο αγροτεμαχίων, λες να κάνει το βοσκό, στο τέλος θα δούμε, στις Ροβιές Ευβίας, μόλις τελειώσει την πρωθυπουργική θητεία, μία οικία με οικόπεδο στην Κηφισιά, είναι αυτό το πανέμορφο εκεί κτίσμα, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, το 50% τεσσάρων αγροτεμαχίων στη Λαβρεωτική και δύο αγροτεμάχια στην Πύλο. Εγώ από την πρώτη ματιά που έχω ρίξει εδώ και τα εξετάζουμε τώρα και κρατάμε στοιχεία, βλέπω ότι φέτος έχουν λιγότερες καταθέσεις. Θα σας πω χαρακτηριστικά, μου έκανε εντύπωση. Λες να τα κρατάνε πουθενά αλλού, Λάμπρο, τα χρήματα δεν έχουν κανένα χρηματοκιβώτιο. Τι να πω, ας μην βιαστούμε, θα περιμένουμε να μας δώσουν και κάποιες διευκρινήσεις. Δηλαδή μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ήταν πάντα ο κύριος Αθανασιάδης, ένας εκ των πλουσίων βουλευτών της Βουλής. Να το βρω λίγο που τον έχω. Αθανασιάδης Αλέξανδρος, Κοζάνη, πρώην βουλευτής. Έσοδα λοιπόν έχουμε 61.646 και λοιπά, άλλα είναι εισοδήματα έχει 193.000 ευρώ το χρόνο. Καταθέσεις όμως, κοίταξε, τώρα να το πάρω την αρχή. Εισοδήματα 153.000 ευρώ το χρόνο και έχει σπίτια, διαμερίσματα, αγροτεμάχια σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κοζάνη, δύο αυτοκίνητα. Και τι δεν έχει δηλαδή. 3.200 κυβικών και καταθέσεις 3,14 ευρώ. Εντάξει. Τώρα τα έχει βάλει όλα στα ακίνητα. Οπότε θα του έρθει κεραμίδα στο κεφάλι με το φόρο. Υπήρξε κάποιο πρόσωπο που σου έκανε έτσι εντύπωση και που δεν το έχει δει. Είναι πρώτη, τώρα κοιτάζουμε τους αρχηγούς. Και μετά, 11 η ώρα μας τα δώσανε. Ναι.
Και συνεχίζουμε με Σαμαρά για να κλείσω. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, η σύζυγος του Πρωθυπουργού διαθέτει 50% οικόπεδο στην Εκάλη. Μάλιστα. Το 50% οικία στην Εκάλη, ποσοστό 16,67% οικόπεδο στην Καλλιθέα, ποσοστό 16,67% γραφείου στην Πανεπιστημίου, διαμέρισμα στην Αθήνα, κατάσημα στον Ναύπλιο και διαμέρισμα στον Ναύπλιο. Καταραμένη φτώχεια. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις του ζεύγου Σαμαρά, ο ίδιος διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς ύψους 266.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός έχει καταθέσεις 31.000 ευρώ και 983 λίρες Αγγλίας. Ο Πρωθυπουργός διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό του 3.500 μετοχές της Anec Lines, ενώ η Γεωργία Σαμαρά 300 μετοχές της Smart Stores ΑΕ. Ο Σαμαράς δεν έχει αυτοκίνητο στην κατοχή του. Τι το θέλει? Το αυτοκίνητο κράτος είναι όλα για τον Αντώνη Σαμαρά. Πάμε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος δήλωσε εισόδημα από την βουλευτική του αποζημίωση 72.000 ευρώ. Άρα λοιπόν βλέπουμε πόσο παίρνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από άλλες πηγές 1.740 ευρώ. Δεν κάνει τίποτα άλλο Τσίπρας για 1.740. Τέλος πάντων, εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης διαμερίσματος, πήρε διαμερισματάκι, στην Αθήνα 114 τετραγωνικά μέτρα που αποκτήθηκε... Καλά, είναι διαμερισματάκι, άμα όμως έτσι συζητήσουμε τι έχουν οι άλλοι Λάμπρο, ένα διαμερισματάκι μπορεί να το έχει. Τώρα ξεκινάει ο Τσίπρας όμως. Αποκτήθηκε το 1996 από γονική παροχή, το παίρνω πίσω λοιπόν. Γονική παροχή είναι το σπίτι στην Αθήνα, τα 114 τετραγωνικά μέτρα. Πενιχρές είναι οι τραπεζικές του καταθέσεις σε δύο τράπεζες, Αλφα Μπανκ και την Εθνική. Συνολική τους αξία έρχεται μόλις τα 100 ευρώ. Μάλλον ξοδεύει τα χρήματά του ο κύριος Τσίπρας, δεν είναι... Είναι και σπάταλος βλέπω, γιατί στην προηγούμενη δήλωση καταθέσεις του ξεπερούσε τα 10.000 ευρώ. Δηλαδή χάλασε γύρω στα 10.900 σε ένα χρόνο. Τα χαίρεται τα χρήματα που βγάζει ή τα επενδύει σε αγαπημένα του πρόσωπα. Πότε λες να πεις τα μπουζούκια. Πάντως, στη δήλωση περιουσιακή σου κατάσταση για τα οικονομικά του 2011 δεν καταγράφεται η ύπαρξη της μοτοσυκλέτας 650 κυβικών. Είναι αυτή η BMW που κάποτε με το 4% ερχόταν και τον βλέπαμε συχνά, τώρα την έχει εγκαταλείψει. Έχει δηλώσει ένα χρόνο νωρίτερα και έχει αγοραστεί από τον ίδιο το 2007 έναντι 7.300 ευρώ. Πού είναι η BMW, κύριε Τσίπρα, θα μας πει ο πρόεδρος σας. Μάλλον ξέχασε, ξεχασιάζει. Ρακέντη τους, γιατί ο Αλαβάνος, ναι, εξίσου πλούσιος, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με όλη την τίνο δική του, είχε δώσει μια παλιά σακαράκα στους ρακοσιλέχτες. Ναι. Όταν ήταν τελευταία χρονιά της θητείας του εδώ στη Βουλή, χάριζε ένα αυτοκίνητο πάντα. Πάμε στο Βενιζέλο τώρα. Εδώ μιλάμε για τη φτώχεια την καταραμένη. Για πες. Να κλάψει κόσμος Κοσμάκης. Εμφανίζει εισόδημα 94.000 ευρώ από την βουλευτική αποζημίωση, 101,903 την περασμένη χρονιά, δηλαδή τι έχασε, 94 φέτος, 7.000. Σιγά. Και μηδενικά από άλλες πηγές. Τα εισοδήματα της συζύγου Βασιλικής Μπακατσέλων έρχονται σε 55.000 ευρώ, έναντι 60.000 ευρώ που ήταν το 2010. Εντυπωσιακές, όπως και των προηγούμενων ετών, είναι οι καταθέσεις σε τράπεζες. Συνολικά υπάρχουν. Κρατηθείτε, καθίστε σε καναπέδες, καρέκλες και κρύψτε ζώνες, κρύψτε σχοινιά για να βόμβα θα σκάσει τώρα. Ναι. Συνολικά υπάρχουν 27 καταθέσεις σε ευρώ, δολάρια και λίρες Αγγλίας σε κοινούς λογαριασμούς του κυρίου Βενιζέλου, της συζύγου και της κόρης του. Ειδικότερα υπάρχουν 1.633.000 ευρώ έναντι όμως 2.326.000 που είχε πέρυσι. 84.000 λίρες Αγγλίας, 43 είχε πέρυσι, τα έκανε σε λίρες ο Βενιζέλος, βλέπω, αύξησε τις λίρες. 84.000 λίρες Αγγλίας και φέτος είναι 43. Άρα, Λάμπρο, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον είναι ο πλουσιότερος πολιτικός αυτή τη στιγμή. 129.000 δολάρια αντί 1.700 δολαρίων το 2010. Επενδύει σε ξένα νομίσματα ο Βενιζέλος. Τα αρέσουν οι λίρες. Λες να ξέρει κάτι. Σταθερή εμφανίζεται εκείνη την περιουσία, γιατί εδώ δεν μπορεί να την αυγατήσει με το ζόρι. Ο Βενιζέλος σε σχέση με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης της προηγούμενης χρονιάς. Συγκεκριμένα στην ιδιοκτησία του κ. Βενιζέλου εμφανίζονται συνολικά 11 κίνητα στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Χαλκιδική. Και η κυρία Μπακατσέλου 16 Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα. Τίποτα δεν έχουν. Παίρνουν αυτό. Η κρίση δεν τους έχει αγγίξει. Δεν διαθέτει μετοχές, ενώ η σύζυγός εμφανίζεται να αγοράζει ομόλογα Ευρωπαϊκής Τράπεζας αξίας 100. Γιατί, κυρία Μπακατσέλα, αγοράζετε Ευρωπαϊκής Τράπεζας ομόλογα και δεν αγοράζετε ελληνικά εδώ για να δεχτείτε και ένα κουρεματάκι που έχουν οι μικροομολογιούχοι καταστραφεί? Έπρεπε να πάρει ελληνικά ομόλογα, όχι Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Έχουν μεγαλύτερη εγγύηση και μεγαλύτερο κέρδος, λένε τελευταία τα ελληνικά ομόλογα. Και όσοι έχουν επενδύσει σε αυτά έγιναν πλούσιοι, αφού καταστράφηκε ο ελληνικός λαός. Για πάμε σε έναν πολιτικό. Νίκος Μιχαλολιάκος.
εισόδημα 23.000 ευρώ και η κυρία Ζαρούλια 33.000 ευρώ. Παίρνει περισσότερα η Ζαρούλια από το Μεγαλολιάκο, φυλακίνο άνθρωπο. Ακίνητα. 5 ο ίδιο, 5 η σύζυγο, τα χωρισμένα 5-5. Ο νέος γραμματέας της Χρυσής Αυγής κατέχει το 25% σε 4 καταστήματα στην Αθήνα, ναι, και το 25% ενός ακινήτου έκτασης 4.500 τετραγωνικών μέτρων στο Γύρι Λακωνίας, ενώ η κυρία Ζαρούλα εμφανίζεται ιδιοκτήτρια καταστημάτων 4 στην Αθήνα. Λίγο πιο δυνατά μίλα. Και ενός διαμερίσματος στο Μαρούσι. Ο Μεγαλολιάκος έχει 300. Περιουσία. Έχουν περιουσία και το ζεύγος. Ναι, δεν υπάρχει κανένα στόχο τώρα. Όλοι οι πολιτικοί. Όλοι οι πολιτικοί ποντάρουν πολύ στη γη και σε διαμερίσματα και σε σπίτια. Σωστά. Ο Μιχαλολιάκος έχει 390 ευρώ και η σύζυγός του 26.000 ευρώ. Πάντως, άμα το συγκρίνουμε έχει... με τον κύριο Μιχαλολιάκο, με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Βενιζέλο, βλέπουμε ότι είναι αρκετά πιο φτωχός. Θέλει ακόμα. Ναι, εντάξει, τώρα ξεκινάει. Περίμενε. Μπορεί να μην έχει και τέτοιες βλέψεις, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, μεγαλύτερο εισόδημα εμφανίζει η κυρία Ζαρούλα από το σύζυγό της Νίκο Μιχαλολιάκο το 2011. Συγκεκριμένα τα εισοδήματα του Γενικού Γραμματέα της Αυγής ανέβαλαν στις 23.000 ευρώ. Τα είπαμε αυτά, να σημειωθείτε τη δηλώση καταγράφεται με μια εντάξει. Πενθυμίζετε πω δεν δηλώσει. Τι άλλο σου έκανε εντύπωση στο πόθεν έσχεσαι των πολιτικών αρχηγών φέτος? Υπάρχει κάποιο όνομα πολιτικού το οποίο ίσως βλέπεις και πρώτη φορά σε αυτή τη λίστα? Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να. Κοίταξε, επειδή είπαμε είναι 694, δεν θέλω ακόμη. Εμείς ψάχνουμε τώρα να βρούμε και τις περιπτώσεις. Να, όπως βλέπουμε εδώ, τον Φουσκωτός είναι ο. Με σκαφάκι, ο Αβραμόπουλος προς το παρόν είδα εγώ, γιατί είναι το Α. Πιάσαμε εκεί και έχει μια αντίκα. Αυτή την αντίκα τη δηλώνει πάντα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Έχει ένα αυτοκίνητο αντίκα. Και το δηλώνει. Είναι, ναι. Ωραίο αυτό είναι. Πάμε λίγο στο Φώτη Κουβέλη. Ο πρόεδρος της Ζημάρ. Ο οποίος να πούμε ότι επανεξελέγει πρόεδρος, έτσι, της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ναι. Μάλιστα, πες μας. Μάχια, έβια. Όχι, δεν έχει Αβραμόπουλος. Μπερδεύτηκα, δεν είναι Αβραμόπουλος. Με άλλον τον μπερδεύσα. Για να δω. Είμαι πολύ μπερδεμένος τώρα. Τι να κάνω. Έχεις και πολλά ονόματα μπροστά σου, Λάβρο, οπότε καταλαβαίνουμε. Φώτης Κουβέλης. Δήλωσε εισόδημα από τη βουλευτική του αποζημίωση 88.000 ευρώ, ναι, ενώ από άλλες πηγές 428 ευρώ με τη σύζυγό του να δηλώνει εισοδήματα 15.000 ευρώ. Η οικογένεια Κουβέλη έχει στην κατοχή της 15 ακίνητα, τα περισσότερα στο όνομα της σύζυγου του Φωτεινής. Η ακίνητη περιουσία της οικογένειας βρίσκεται στην Κυψέλη, ένα διαμέρισμα με αποθήκη και πάρκινγκ, οικόπεδα στα Στήρα Ευβίας, αγροτεμάχια και οικόπεδα στα Τρίκαλα, καθώς και ένα οικόπεδο στο Κρανίδι Αργολίδας, το οποίο κατέχει σύζυγός από τον οικοδομικό συνεταιρισμό των δικηγόρων. Η σύζυγος του Φώτη Κουβέλη διαθέτει 5.000 μετοχές στην Capital Ax, τις οποίες απέκτησε έναν 17.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν το διάβασα καλά. Ναι. Πάντως, αυτό που βλέπουμε, έτσι που παρατηρούμε από πρώτη ματιά, είναι ότι επενδύουν κάποιοι πολιτικοί και στην γενέτειρα, στον τόπο καταγωγής τους, έτσι. Όλοι έχουν, κάτι έχουν εκεί. Βέβαια. Όλοι κάτι έχουν. Βέβαια. Είναι δυνατόν να μην έχουν. Άλλο Λάβρο, άλλος πολιτικός. Πάμε. Μαζί με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του έχουν, πάλι για το Φώτη Κουβέλη, έχουν δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ένα στην Εμπορική Τράπεζα 43.000 ευρώ και ένα στην Εθνική 76.000 ευρώ. Στο όνομα του Πρόεδρου της Δημάρη υπάρχουν δύο αυτοκίνητα, ένα 2.000 κυβικών και ένα 1.300 από το 2011 και 2008 αντίστοιχα. Η σύζυγός του διαθέτει από το 1999 ένα γιοταχή αυτοκίνητο 1.400 κυβικών. Πάμε στα περιμέναμε και τα πιο πολλά τα κυβικά πάντως, οπότε βλέπουμε ότι έκανε μια έξυπνη επιλογή. Πάμε στη φτώχεια την καταραμένη, την κυρία Αλέκα Παπαρίγα. Για πες μας, έχει ενδιαφέρον. Ο Αλέκος Αλαβάνος μου ρίχνει φουσκωτό. Όχι, ο Αλέκος Αλαβάνος έχει το φουσκωτό, ναι. Όχι, μπρο. Δεν μπερδεύτηκα, όχι. Τι να το κάνω, Αλαβάνος φουσκωτό. Αβραμόπουλος, ναι. Αβραμόπουλος. Λοιπόν, 150.000 ευρώ και 26. Φουσκωτό και αντίκα, ναι, Αβραμόπουλος. Αβραμόπουλος. Για πάμε στην κυρία Παπαρίγα τώρα. Κυρία Παπαρίγα, τι να πάμε στην Παπαρίγα να δούμε τη φτώχεια καταραμένη. Καλά που έχουμε και την κυρία Παπαρίγα και πάμε λίγο θάρρος να συνεχίσουμε. Είναι η πιο φτωχή των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ναι. Δηλώνει εισόδημα από βουλευτική αποσημείωση 70.000 ευρώ. Μην βιάζεσαι, το μεγαλύτερο πάει στο κουκουέ, έτσι, κομμουνιστικό κόμμα. Τα παίρνει το κόμμα τα περισσότερα λεφτά. Ναι. Ενώ λόγω του θανάτου του συζύγου λάμβανε συντάξει από 4 διαφορετικά. Απα, τι είναι αυτό τώρα εδώ. Ενώ λόγω του θανάτου του συζύγου της λάμβανε, λέει, συντάξει από 4 διαφορετικά ταμεία. Συνολικού ύψους 42.000 ευρώ. Συνολικές αποδοχές λοιπόν για την κυρία Παπαρίγα 112.000 ευρώ. Δεν είναι και τόσο φτωχή. Τώρα άλλο αυτό, αν τα δει στο κομμουνιστικό κόμμα, έτερων εκάτερων.
παραμένει κάτω από ενός διαμερίσματος. Ένα διαμερισματάκι έχει 90 τετραγωνικά μέτρα από το 81. Από κληρονομιά στην Εθνική Τράπεζα ο λογαριασμός είναι 832. Άρα μας περνάει μέχρι και η Παπαρίγα, να φανταστείς. Έχει 832 ευρώ το 2010. Ουσιαστικά εκμηδενίστηκε. Α, όχι. Φτάνοντας στο 032, ενώ δεν διαθέτει αυτοκίνητο, καρδιά μου. Αυτά έχω. Μαζί έχω συγκεντρώσει προς το παρόν. Μας λείπουν κάτι άλλο. Και ο καμένος δεν είναι φτωχός. Κάπου είδα εδώ έχει καμιά 120.000 ευρώ στην άκρη. Με επιφύλαξε αυτό. Αυτή είναι η πολιτική αρχή. Και τώρα θα πάμε στο. Να σου πω, έχω βρει και ένα τρακτέρ. Το έχει ο Τρακτάς Παναγιώτης. Γεωργικό μηχάνημα. Όπως είπαμε. Αυτά βρήκα τα παράξενα. Γεωργικό μηχάνημα ο Τρακτάς Παναγιώτης, πρώην βουλευτής. Ναι. Και ο Θανάσης Αναζιάδης, ο οποίος έχει αγορασμένη όλη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κοζάνη. Και έχει στην τράπεζα μόνο 3.014 ευρώ. Αυτό είναι πραγματικά. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μια και είναι μπροστά μου, έχει γύρω στους 58.000 αποζημίωση, είναι 21. Έχει άρα λοιπόν 70-79.000 ευρώ και η σύζυγός του έχει εισοδήματα 59.000 ευρώ. Έχει διαμέρισμα στην Κηφισιά 317 τετραγωνικά μέτρα, πάρκινγκ αποθήκη. Ανάβει στο διαμέρισμα στην Ηλία, στην πατρίδα, δύο αγροτεμάχια και στην Αρκαδία, στην πατρίδα του, έχει μία οικία. Έχει επίσης σπιτάκια στι Κυσκλάδες, Πάρο. Εκεί που καταλήγουμε εκεί, λοιπόν, Λάμπρο, για Λευκάδα, να κλείσουμε έτσι το θέμα. Αγροτεμάχιο 9.000 τετραγωνικών, ναι. Στην Εύη αγροτεμάχιο και καταθέσεις 128.000 ευρώ. 26.000 δολάρια και επίσης 26.000 ευρώ. Δηλαδή γύρω στα 160.000 ευρώ συν 26.000 δολάρια. Πού καταλήγουμε εκεί, λοιπόν, έτσι κλείνοντας το θέμα. Δεν υπάρχει πολύ ρευστό, θα δούμε. Δεν υπάρχει πολύ ρευστό, δεν ξέρω τι έγινε. Άλλοι επενδύουν σε ομόλογα, υπάρχει το εξής. Επειδή το ρευστό προκαλεί. Ναι. Το. Κάνουν επενδύσεις. Ναι, το μετατρέπουν. Το μετατρέπουν. Ναι. Άλλο να έχει 80.000 λίρες Αγγλίας και άλλο να έχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην άκρη. Είναι αλλιώς. Ακούγεται αλλιώς. Μέχρι να μάθω άλλο 80.000 λίρες Αγγλίας, σιγά. Ακούγεται ενώ αλλιώς. Πάντως, πού καταλήγουμε, Λάμπρο, ότι οι πολιτικοί μας έχουν να φάνε, είναι μια χαρά. Και προχθές πολύ θα χαιρόμασταν άμα κάποιοι από αυτούς έτσι φιλοτιμούνταν να δώσουν κάποια χρήματα από αυτά που έχουν ή που βάζουν το μήνα. Πιστεύω ακόμη στον Άι Βασίλη. Πιστεύω και θέλω να. Αν και πρέπει να το κρατήσουμε με ζωντανό μέσα στα σπίτια μας, γιατί έχουμε και παιδιά. Αλλά εγώ δηλαδή. Αλλά. Θα ανέβαιναν σίγουρα πάντως στα μάτια των πολιτών που είναι πραγματικά εξοργισμένοι με όσα έχουν δει τα τελευταία χρόνια να γίνονται. Πάντως να δώσουμε και ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Ναι. Αν και μου φαίνεται λίγο περίεργο, δεν μπορώ να το καταλάβω το πόθεν έσχεσαι. Θα έπρεπε να είναι πόθεν έσχεσαι. Καλό εδώ μουτζούρες βλέπω του Υπουργού Επικρατείας, ναι, Δικαιοσύνης, του Χάρλαμπο Αθανασίου, ο οποίος. Εδώ δείχνουν και τα λεφτάκια που έπαιρναν δικαστική. Το έτος 2008 είχε έσοδα 112.000 ευρώ, το 2000 ευρώ 129.000 ευρώ, έσοδα αυτά του χρονιάς είναι και το 2010 90.000 ευρώ. Ενώ τώρα που είναι βουλευτής έχει έσοδα 93.000 ευρώ. Καταθέσεις του είναι μαζί με τη σύζυγό του 50.000-170.000-250.000 ευρώ στην Αγροτική Τράπεζα και στην Ελλάδα Μπανκ και στο Κεντρικό Ταμιευτήριο. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω, έχει ένα FF. Η δήλωσή του, ναι, δηλαδή έχει αγοράσει σπίτια, οικίες, καταβληθέν ποσό, λέει εδώ 5.326 εφ. Αυτό τι είναι, είναι φράγκα, είναι δραχμές ή είναι ευρώ. Αν είναι ευρώ, είναι λίγα, δεν ξέρω τώρα. Λάβρο, να σε αφήσουμε να μελετήσεις τη λίστα που έχει στα χέρια σου. Εμείς σε ευχαριστήσουμε. Δεν μπορεί να δίνεις 5.000 ευρώ. Ξέρω εγώ. Αν μας πει και εμάς ο κ. Αθανασίου, θα πάρουμε και εμείς γιατί. Αλλά και 5.000 πάλι δεν παίρνουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή για το πόδι ανέσχεση των πολιτικών. Έχουμε πολλά θέματα για να προλάβουμε σήμερα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Άστε καλή καλά. Συνέχεια. Μπάτσι. Σε τροχαίο ενεπλάκι το αυτοκίνητο που επέβαινε η κυρία Μέρκελ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Spiegel, η κυρία Μέρκελ επέστρεφε στο Βερολίνο από την εξοχική της κατοικία στο Ούκερμαρκ του Βραδεμβούργου όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 82χρονος συγκρούστηκε με το δικό της. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι υλικές ζημιές δεν ήταν πολύ μεγάλες που προκλήθηκαν στα δύο αυτοκίνητα τόσο της κυρίας Μέρκελ, σε το που μενέβαινε δηλαδή, όσο και του 82χρονου. Και αμέσως έτσι η κυρία Μέρκελ επιβιβάστηκε σε συνοδευτικό όχημα και συνέχισε τη διαδρομή της κανονικά. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην Google, διότι η Google εξαγόρασε την εταιρεία που κατασκεύασε το. Τσίτα. Σωστά ελπίζω να το διαβάζω. Ο κολοσσός λοιπόν της Google ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην εξαγορά της Boston Dynamics, της εταιρείας που κατασκεύασε δηλαδή το πιο γρήγορο ρομπότ στον κόσμο, το Τσίτα. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε.
Πάρα πολύ ωραίο το βίντεο. Αυτό είναι το γρηγορότερο ρομπότ στον κόσμο, το Cheetah. Η Google αγόρασε λοιπόν την Boston Dynamics, στην οποία ανήκει και το συγκεκριμένο ρομπότ. Βέβαια δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, ίσως και να μην γίνει και ποτέ, η τιμή πώλησης της εταιρείας. Βέβαια υπάρχουν κάποια ερωτηματικά και κάποιες απορίες με το γεγονός για ποιο λόγο η Google προχωράει σε αλλεπάλληλες αγορές εταιριών που έχουν σαν αντικείμενο την κατασκευή ρομπότ. Θα δούμε. Εδώ είμαστε και θα το δούμε. Να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, διότι είμαστε μόλις λίγες μέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και το μαγκαζίνο Life και η Kim Kilian μας δίνουν τις πιο οικονομικές χριστουγεννιάτικες λύσεις για να στολίσουμε το δέντρο του σπιτιού μας, να το φτιάξουμε εμείς, να φτιάξουμε εμείς τα στολίδια που θέλουμε να βάλουμε. Χειροποίητα λοιπόν κοσμήματα στο μαγκαζίνο Life με την Kim Kilian κάθε Σάββατο και Κυριακή στον Extra 3, 12 με 2 ζωντανά. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας, μαζί με τα παιδιά μας, στολίδια, χειροποίητα και πολύ πολύ οικονομικά. Πιστέψτε με, είναι πολύ εύκολο. Αγγελίνα Παπαδημητρίου κοντά μας. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλά, έχει γίνει χριστουγεννιάτικο παιδικό. Αχ, μαζί το είπαμε, πιάστε κόκκινο, να έρθω. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Λοιπόν, θα δείξουμε πώς μπορεί η μαμά μαζί με τα παιδιά της να φτιάξουν στολίδια, μπάλες για το δέντρο τους, με τα ονόματά τους, της μαμάς, του μπαμπά ή των παιδιών. Και ό,τι άλλο. Και ή να δωρήσουν σε φίλους ή με ευχές ή με 2014, πώς μπορούμε με πολύ οικονομικά υλικά να φτιάξουμε μόνοι μας και για το δικό μας το δέντρο τα στολίδια και για να τα χαρίσουμε. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, καταρχήν παίρνουμε μπάλα φελιζόλη, που είναι και άθραυστη, είναι ασφαλής για τα παιδιά, δεν σπάει. Μεγάλη, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ ακριλικά χρώματα. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και τέμπερες που μπορεί να έχουν τα παιδιά που να χρησιμοποιούν στο σχολείο, στις δραστηριότητές τους. Οπότε, αρχικά παίρνουμε και κάνουμε τη βάση της μπάλας μας, ό,τι χρώμα θέλουμε. Θέλει δύο χέρια συνήθως το ακριλικό, γενικά το φελιζόλ, επειδή δεν απορροφάει. Να φορέσουμε γαντάκια. Όχι, δεν χρειάζεται να φορέσουμε γαντάκια, όχι. Δεν χρειάζεται, το ακριλικό έτσι κι αλλιώς φεύγει πολύ εύκολα και με το νερό. Οπότε περνάμε πρώτα τη βάση, το χρώμα της επιλογής μας, δηλαδή μία μπάλα έτσι όπως τη βλέπουμε τώρα από φελιζόλ, γίνεται ένα αριστούργημα, το οποίο το έχουμε φτιάξει και μόνοι μας, λοιπόν. Χρειαζόμαστε ένα ποτηράκι για να τα αφήνουμε να στεγνώνουν, ένα ποτηράκι με νερό για να ξεπλένουμε το πινελάκι μας. Τώρα για οικονομία χρόνου, εγώ έχω ετοιμάσει μία στο χρώμα αυτό. Στο χρώμα το ωραίο το ροζ. Δύο μία κοριτσιά στην βαλίτσα. Ναι. Απλά επειδή για να στεγνώσει πρέπει να την βάλουμε σε ένα ποτηράκι, μετά θα την γυρίσουμε ανάποδα, θα βάλουμε και την άλλη μισή. Αυτό το πρώτο βήμα είναι σίγουρα εύκολο. Μπράβο. Οπότε στο τέλος του βήματος αυτού, μπράβο, έχουμε την μπάλα μας έτοιμη. Κατόπιν, γράφουμε το όνομα που θέλουμε. Συνήθως σε κάτι έτσι έντονο, σε μια μπλε μπάλα, σε μια πράσινη, σε μια γκρι, σε μια ροζ, γράφουμε λευκά γράμματα για να φαίνονται ωραία. Οπότε. Ή και σε χρυσό όπως έχετε εδώ. Ή και σε χρυσό, ναι. Συνήθως τα παιδικά τα κάνουμε λευκά γιατί είναι λίγο πιο... Ναι, ναι, πιο μπεμπέ. Πιο μπεμπέ, μπράβο. Οπότε διαλέγουμε ένα όνομα, γράφουμε Φέι. Με ένα πινελάκι λίγο πιο λευτό από αυτό που κάναμε τη βάση της μπάλας μας. Γράφουμε το όνομα. Με παχιά έτσι ωραία γράμματα. Δύο χεράκια έτσι για να φαίνεται καλά. Οπότε το όνομα το έχουμε έτοιμο. Στη συνέχεια ζωγραφίζουμε μία φιγούρα, μία παιδική φιγούρα. Ωραία, θέλεις να κρατήσω, να βοηθήσω? Όχι, θα την βάλω τώρα εδώ. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή μια ωραία πριγκίπισσα, έναν ωραίο πρίγκιπα, μια νεραϊδούλα, έτσι να είναι λίγο πιο προσωποποιημένη η μπαλίτσα, να μην έχει απλά μόνο το όνομα. Μπορούμε και από το ίντερνετ, αν δεν έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη φαντασία, να σκεφτούμε πώς μπορεί να είναι ένα παιδάκι, μια νεράιδα. Πολύ ωραίο είναι αυτό με την πριγκίπισσα. Με την πριγκίπισσα, ωραία. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε, κάνουμε το κεφαλάκι της. Ξεπλένουμε. Έχουμε έτσι ένα πανάκι να και τα παιδιά βέβαια θα τα αφήσουμε ελεύθερα να και τα παιδιά και μπορούμε, ό,τι θέλουν. Φυσικά. Και αφηρημένα σχέδια. Είναι και ωραίο για δώρο και αυτό. Είναι έτσι, πολύ ωραίο για δώρο, πολύ προσωπικό. Μπορούμε να γράψουμε οικογένεια. Ναι. Και το όνομα, το επίθετο της οικογένειας. Κάνουμε εδώ πέρα ένα ωραίο φορεματάκι στην πρικίπισά μας.
Χρησιμοποιούμε έτσι έντονα, ωραία, ζωηρά χρώματα που αρέσουν στα παιδάκια και τους κάνουν εντύπωση. Βάζουμε. Ποια, Γιώργο? Α. Κάνουμε. Έχει και ημερομηνία γέννησης. Είναι ωραία τώρα που λέτε για ημερομηνία γέννησης και για νεογέννητο μωράκι, είναι πολύ ωραία ιδέα δώρου. Την παραμέλειψα. Το όνομα του μωρού. Κάνουμε μια ωραία, ένα ωραίο στέμα στην πριγκίπισσά μας. Mm-hmm. Αυτό τι χρώμα είναι? Αυτό είναι βεραμάν. Όχι το χρώμα, ενώ ακριλικό είναι. Αυτά είναι ακριλικά όλα, ναι, ναι, ναι. Στίκ. Και αυτό, ναι, είναι πιο βολικό, γιατί κάνουμε λίγο πιο μικρή, λίγο πιο πολύ και λεπτομέρεια. Και δεν χρειαζόμαστε πινέλο, Μπράβο. Και δεν χρειαζόμαστε πινέλο. Αυτά εύκολα. Αυτά πολύ εύκολα, σε πολύ κεντρικά μαγαζιά, έτσι, του εμπορίου και πολύ οικονομικά, πάρα πολύ οικονομικά. Και μας βοηθάνε πιο πολύ να κάνουμε τις λεπτομέρειες. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί βοηθάει όντως. Και γιατί δεν θέλεις πινέλο, δεν θέλεις νερό και για τα παιδιά πιο βολικά κάνουμε έτσι ωραία τα μαλάκια της. Αχ, τι ωραία που, και εύκολα που τα κάνετε εσείς. Κάνουμε ωραία, έτσι, ωραίες βούλες να γεμίσει η μπάλα μας. Να γίνει έτσι πιο παιχνιδιάρικη, πιο παιδική. Με ένα άλλο χρώμα, ένα ωραίο πράσινο με γκλίτερ. Μπορούμε να κάνουμε έτσι ωραίες σερπαντίνες. Το αγαπάνε τα παιδιά. Ναι, ναι. Τα κορίτσια, τα κορίτσια, τα κορίτσια. Να διευκρινίσουμε. Πιο μπορούμε να βάλουμε έτσι και ωραία πουά μέσα στο όνομα, να το κάνουμε. Καταπληκτικό. Ακόμα πιο παιδικό. Και για το παιδικό δωμάτιο, και εγώ τώρα που έλεγα πριν για δώρο, είναι, ας πούμε, τώρα τα τελευταία χρόνια έχω δει πολλές φορές, έχει ξαναεπανέλθει η μόδα να φτιάχνουμε, ας πούμε, κάποια δέσματα, κάποια μελομακάρονα, κουραμπιέδες και να τα βάζουμε σε ωραία καλαθάκια και σωστά, να τα χαρίσουμε σε αγαπημένους ανθρώπους. Και αυτό γίνεται πολύ ωραίο καλαθάκι, δηλαδή σε ένα έτσι πολύ απλό καλάθι να βάλουμε μέσα δύο μπάλες με τα ονόματα της οικογένειας που μας έχει ίσως καλεσμένους. Είναι πολύ ωραία ιδέα για το ρεβεγιόν, αν έχουμε τραπέζι. Να είναι σαν σε κάθε πιάτο, ναι, να είναι μια μπάλα με το όνομα του καλεσμένου μας. Νομίζω ότι θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα, ειδικά αν το έχουμε φτιάξει εμείς και με τα παιδιά μας. Μετά, πώς βάζουμε τώρα το Τώρα, μέσα, θα σας πω λοιπόν, κάνουμε και τα χεράκια της πριγκίπισσας. Ναι, να μην αφήσουμε την πριγκίπισσα χωρίς χεράκια. Να μην την αφήσουμε χωρίς χέρια. Λοιπόν, οπότε τις κάνουμε έτσι δύο ωραία χεράκια χαρούμενα, ανοιχτά. Χαρούμενη η πριγκίπισσα. Και μπορούμε να προσθέσουμε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, στη συνέχεια, παίρνουμε αυτά τα πολύ οικονομικά, είναι τα ελάσματα που έχουν όλες οι μπάλες οι χριστουγεννιάτικες. Τη βάζουμε στο κέντρο της μπάλας, βάζουμε το έλασμα στο κέντρο της μπάλας. Ναι. Ένα οποιοδήποτε κορδελάκι, το περνάμε από εδώ. Κύριε Παπαδημητρίου, φοβερό. Και είναι έτοιμη η μπάλα μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Η μπάλα είναι έτοιμη, λοιπόν. Ωραίο, Βασίλη. Εγώ λέω να ζωγραφίσεις και ένα αυτοκινητάκι. Και αυτοκινητάκι είναι πολύ ωραία ιδέα. Με ένα ωραίο φιωγκάκι, σε ένα ωραίο μπαλάζ. Σε ένα στολισμένο αυτοκίνητο δεν έχω δει ποτέ χριστουγεννιάτικο. Πάλι είπαμε πρωτότυπο. Με το ίδιο σκεπτικό μπορούμε να κάνουμε τέτοια ωραία μαξιλαράκια, τα οποία είναι γεμισμένα με κανέλα και γαρίφαλο και μυρίζουν καταπληκτικά χριστουγεννιάτικα. Αυτά είναι με υφάσματα, αλλά μπορούμε να τα κάνουμε με την ίδια λογική. Ναι. Αντί να ζωγραφίσουμε μπάλα, να ζωγραφίσουμε ένα ωραίο μαξιλάρι. Ζωγραφίζουμε πάντα σε καραβόπανο. Αυτό είναι πολύ οικονομικό ύφασμα. Παίρνουμε λοιπόν καραβόπανο, το ράβουμε, παίρνουμε το γεμίζουμε. Ένα καραβόπανο, ναι. Το κόβουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Τετράγωνο, καρδιά, το μέγεθος αστέρι, θέλουμε, ό,τι θέλουμε. Ναι. Ζωγραφίζουμε το ένα φυλλαράκι του. Και στη συνέχεια έχουμε μία πλατούλα από το ίδιο ύφασμα, χωρίς να είναι ζωγραφισμένη, και με μια βελονίτσα το ράβουμε γύρω-γύρω, αφήνοντας ένα πολύ μικρό κενό, ίσα-ίσα να περάσουμε, να βάλουμε βαμβακάκι, που μπορεί να είναι από κάποιο παλιό μας μαξιλάρι, δεν είναι ανάγκη να το αγοράσουμε, και βάζουμε και ωραία κανέλα και γαρίφαλο τριμμένα. Μαζί με το σπίτι. Ναι, ανακατεμένα με το βαμβακάκι. Έχω πάρει πάντως εκπληκτικές ιδέες από το συγκεκριμένο βίντεο. Έξυπνη ιδέα να φτιάξουμε λοιπόν οικονομικά τα δικά μας στολίδια, όπως εμείς τα έχουμε φανταστεί, και να βάλουμε βέβαια σε αυτό το παιχνίδι και τα παιδιά μας, όσοι έχουν παιδιά. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα θέμα το οποίο φιλοξενεί το govastileto.gr, το απόλυτο γυναικείο site, το οποίο σας πάει παντού. Με την Britney Spears. Τι γίνεται με την Britney Spears? Η Britney Spears επέστρεψε, και επέστρεψε πιο σεξι από ποτέ.
στο νέο της βίντεο κλιπ προκαλεί θετικά, έτσι θα λέγαμε, και αποσπάει θετικές έτσι, κριτικές η εμφάνισή της αυτή. Έχει φτιάξει πάρα πολύ το σώμα της, έχει γυμναστεί, εμφανίζεται με σόρουχα σε μεγάλο έτσι, μέρος του βίντεο κλιπ για το τραγούδι Perfume. Μόνο το αρωμά της λοιπόν και τα εσόρουχά της κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τους θαυμαστές της. Πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ Perfume, το ολοκένουργιο βίντεο κλιπ, το οποίο μπορείτε να το δείτε φυσικά με πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο govastileto.gr και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12 εδώ, στην τηλεόραση Ζούγκλας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Like that.